στον κύριο Μάρκο Κοκολάκη. Ο κύριος Μάρκος Κοκολάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Να ρωτήσω δύο πράγματα από τον κύριο Κοκολάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε για αρχή? Καλημέρα και χρόνια πολλά. Επίσης, για άλλη μια φορά βγάζουν μια ανακοίνωση ή μια διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον έμφυα, τα σπίτια που έχουν μικρές ζημιές στις σεισμόπληκτες περιοχές, ότι εξαιρούνται της απαλλαγής, ένα αίτημα δικό σας όλα τα σπίτια να είναι μέσα. Λένε σε κάποιο σημείο επίσης, λέει η ΑΔΕ, εσείς τα ξέρετε όλα αυτά, είχαν βγει και κοινές υπουργικές αποφάσεις επίσης, ότι ξέρετε, εάν τα έχετε δηλώσει κλπ, έχει καλό. Το ερώτημα είναι και έχει έρθει από κόσμο από τη δική σας την περιοχή. Και εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που λένε πηγαίνετε να πάνε να ρωτήσετε το Σύλλογο Σεισμόπληκτο να σας πει γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Όταν έχουν θέση ευθύνης, σας ρωτάω στα ίσια. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Και τελεία. Μέχρι εκεί για να συμμορφωθούν κάποιοι. Λέω και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Κοκολάκη, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους στην αρρωγή. Gov.gr, γιατί έκλεισε το σύστημα. Οι άνθρωποι που έχουν θέματα, τα σπίτια με τον έμφυα, τι θα γίνει? Λοιπόν, η ανακοίνωση καταρχήν δεν υπήρχε κάτι νέο. Δεν υπήρχε κάτι καινούριο να ανακοινωθεί. Στην ουσία ήταν αναμασημένα κουκιά. Ναι, αναμασημένα κουκιά, αλλά μπορεί να προβληματίζουν κόσμο. Γι' αυτό και σας ρωτώ. Από την πρώτη μέρα λοιπόν θα έχουμε απαλλαγή του έμφυα γενικότερα. Μετά το εξειδίκευσαν και το έβαλαν στα πράσινα, συγγνώμη, στα κίτρινα και στα κόκκινα. Ναι. Εμείς με παρέμβαση που είχαμε κάνει εκτός τα υπομνήματα και στη Βουλή σε τηλεδιάσκεψη, είχαμε πει τους λόγους που χρειαζόταν και τα πράσινα να έχουν απαλλαγή του έμφυα, έστω για μικρότερο χρονικό διάστημα. Κάτι που δεν έγινε. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα, υπάρχουν αρκετές αιτήσεις, έχουμε ζητήσει να μας πούν τον αριθμό των εκκρεμωτήτων που δεν έχουν πάει καθόλου. Σωστά. Να δουν, από το γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου, αλλά χωρίς απάντηση ακόμα, ναι. Αυτό το έχουμε πλέον συνηθίσει τώρα και δύο μήνες, τρεις που έχουμε κάνει υπομνήματα, καμία απολύτως απάντηση, πλήρη απαξίωση. Σε ερωτήματα απλά, να μας δώσει μια απάντηση τι μέλη γενέστε σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, σχετικά με τους ανθρώπους που έχουν τώρα υποβάλει ήδη στην αρρωγή τα αιτήματά τους, αυτομάτως θα γίνει η παραγραφή του έμφυα στα κίτρινα και στα κόκκινα, στα πράσινα δυστυχώς εξαιρούνται. Εκεί τώρα θα ήθελα, οποιοδήποτε έχει έρθει στην περιοχή Σταρκαλοχώρη, και σας σκαλώ και εσάς να έρθετε να σας κεράσουν και ένα καφέ, να έρθετε να δείτε τα πράσινα που έχουν χαρακτηριστεί, που δεν μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα, και εκεί μάλιστα παίχτηκε ένα παιχνίδι. Ζήτησαν στον ιδιοκτήτη, ειδικά στις επιχειρήσεις, εάν στο χαρακτηρίσουμε κίτρινο, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα πέρα των 3 ετών για να μπορέσει να ξαναμπεί μέσα. Του βάλαν λοιπόν το δίλημα, να στο βγάλουμε πράσινο για να μπορείς να μπεις πιο γρήγορα. Και χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος, συμφώνησε. Μα αυτό τι λέτε τώρα, αυτό είναι παιχνίδι και είναι περίεργο παιχνίδι, κακό παιχνίδι. Και εκεί λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος που έχει δηλωθεί πράσινο για τον παρακάτω λόγο που είπα, δεν μπορεί να απαλλαγεί έμφυα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και στην Οικοσκευή, από 4.000 που δικαιούταν οι περιπτώσεις αυτές, μειώθηκε το ποσό στις 2.000. Οπότε το κράτος έριξε στο μισό την αποζημίωση για την Οικοσκευή. Και έχουμε τώρα και την ταλαιπωρία του έμφυα και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κρατάω την πληροφορία αυτή που λέει ότι εάν το σπίτι σου. Μισό λεπτό, κύριε Κοκολάκη, δώστε μου τη δυνατότητα. Μην κλείσετε, με μια μουσική γέφυρα να δώσω ένα άλλο τηλέφωνο στον Νίκο τον Σφακιανάκη, ο οποίος σήμερα δεν ξέρω πώς να τον ευχαριστήσω για τόσες παρεμβάσεις που γίνονται. Μισό λεπτό, μην κλείσετε. Γιατί θέλω να ζητήσω λίγο τη βοήθεια του Παύλου του Μπαριτάκη, ο οποίος το γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά και έδωσα το τηλέφωνό του. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει χαρτιά στην αρρωγή δεν θα απαλλαγούν από τον έμφυα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει... Παρούσα φάση δεν θα μπορέσουν να έχουν απαλλαγή. Ναι, όχι. Υπάρχει, μισό λεπτό. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει και δεν ξέρω αν είναι όρθιοι, αλλά θα μας το διευκρινίσει ο Παύλος ο Μπαριτάκης, που λέει το εξής,
ότι ναι, μπορεί να γίνει εφόσον πάνε με συγκεκριμένα χαρτιά και υποβάλλουν μια δήλωση μέσω του λογιστή τους. Αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω και επειδή αυτή την ώρα τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους εσάς που δεν έχετε ένα σπίτι, που έχετε ένα χαλασμένο σπίτι, που παίξανε παιχνίδι, τέλος πάντων κακό παιχνίδι, βάλ το πράσινο, βάλ το έτσι κλπ. Για να προλάβεις να μπεις μέσα και όλα αυτά τα οποία λέτε, να το διευκρινίσω. Κύριε Μπαριτάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουγεράκη. Ζήτησα λίγο να σας καλέσουν για ένα θέμα, θα σας ενημερώσω τώρα ευθύς αμέσως, σας πιάνω εξαπίνης. Αυτή η αναμασημένη δήλωση που βγήκε από την ΑΔΕΑ ανακοίνωση. Όποιος έχει κάνει τα χαρτιά του στην αρρωγή και το σπίτι του είναι τέλος πάντων κίτρινο-κόκκινο κλπ. Παλάσσεται από τον έμφυα. Αλλά οι υπόλοιποι υπάρχει ένα θέμα. Τι θα γίνει με αυτά τα σπίτια, αν δηλαδή είναι πράσινα, αλλά είναι στις σεισμόπληκτες περιοχές, πληρώνουν κανονικά τον έμφυα ή όχι? Γιατί ρωτάει ο κόσμος, γιατί είπα, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι εάν πας στο λογιστή σου και υποβάλεις μια συγκεκριμένη δήλωση ότι αφού είσαι σε σεισμόπληκτη περιοχή και εσύ απαλλάσσεσαι από τον έμφυα 21, 22, 23, ισχύει κάτι τέτοιο και τι ισχύει? Όχι, δεν είναι θέμα του λογιστή να υποβάλει συγκεκριμένη δήλωση. Η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ είναι ξεκάθαρη. Απαλλάσσονται λοιπόν από το ΕΝΕΜΦΙΑ τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί είτε με την ταχεία αυτοψία είτε με το δελτίο επανελέγχου ως κίτρινα ή κόκκινα. Ναι. Λέει ξεκάθαρα, δεν χορηγείται απαλλαγή στις περιπτώσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος αιτείται χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης πρώτης αρρωγής για ελαφριές βλάβες. Άρα λοιπόν, ελαφριές βλάβες είναι τα λεγόμενα πράσινα κτίρια. Αυτά λοιπόν δεν απαλλάσσονται από τον έμφυα. Με βάση λοιπόν την απόφαση και με βάση τις αιτήσεις που έχουν γίνει στην πρώτη αρρωγή για προκαταβολές, όλοι οι αιτούντες που έχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα κατά τα πιστεία, θα τύχουν απαλλαγής από τον έμφυα για τρεις χρονιές, 21, 22 και 23. Μάλιστα. Για τους λοιπούς, ναι, καταβάλλονται κανονικά. Ωραία. Εμένα το σπίτι μου είναι στο κίτρινο ή στο κόκκινο. Ή εμένα το σπίτι μου αυτή την ώρα δεν κατοικείται. Αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος. Αν θυμάμαι καλά από τα στοιχεία που μας δίδατε, κύριε Κοκολάκη, δώστε μου τον αριθμό. Είναι πάνω από 1.200 οι αυτοψίες, οι έλεγχοι που δεν έχουν γίνει. Τέλος Νοεμβρίου, τώρα δεν ξέρω τον αριθμό. Ωραία. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχει γίνει έλεγχος και δεν μένουν και οι άνθρωποι στα σπίτια τους και έκλεισε και η αρρωγή, τι θα γίνει, θα πληρώσουν κανονικά τον έμφυα? Κυρία Δουγεράκη, προβλέπετε ότι για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν στο αρρωγή, θα κάνουν ηλεκτρονικά το αίτημα, συνυποβάλλοντας το δελτίο του επανελέγχου με το οποίο το σπίτι τους, η κατοικία τους, το ακίνητό τους, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται κίτρινο ή κρίνεται καθραφιστέο. Άρα λοιπόν για όσους δεν έχουν προλάβει, σε μεταγενέστερο χρόνο θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα με συνημμένο πάνω το δελτίο ελέγχου προκειμένου να πάρουν την απαλλαγή του έμφυα. Ναι, αλλά μέχρι τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρώσουν, θα πάρουν πίσω χρήματα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα... Αυτές είναι ερωτήσεις κοινής λογικής και το καταλαβαίνετε, έτσι? Κοινής λογικής απόλυτα και το βλέπουμε και εμείς και το καθημερινά το βιώνουμε, κυρία Δουγεράκη, ότι ο έμφυα μέχρι σήμερα ήταν βεβαιωμένος και ληξιπρόθεσμος. Εμφανιζόταν στις καρτέλες των κατοίκων αυτών που έπρεπε να έχουν πάρει την απαλλαγή. Δεν μπορεί να γίνει δυστυχώς κάτι άλλο. Θα φέρεται ο έμφυα μέχρι να γίνει το αίτημα και να βγει απαλλαγή. Κύριε Κοκολάκη, τι λέτε για όλα αυτά εσείς? Ο κύριος Μπαριτάκης σωστά αναφέρθηκε στους ανθρώπους που έχουν γίνει αυτοψίες αλλά δεν έχουν προλάβει να υποβάλουν αίτημα στην αρρωγή. Και είναι όπως ακριβώς το περιέγραψε. Τώρα υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν έχει έρθει καν το κλιμάκιο να κάνει έλεγχο. Τι θα απογίνουν αυτοί? Αυτοί ενδεχομένως θα περιμένουν τον έλεγχο και μετά να υποβάλουν το αίτημα για απαλλαγή. Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να πληρώνουν. Βεβαίως. Μάλιστα. Τα έχουμε επισημάνει αυτά, κυρία Δουγεράκη, το ξέρει και ο Μάρκος Κοκολάκης. Εσείς τα έχετε επισημάνει. Άλλοι δεν ακούνε. Περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς. Μάλιστα. Η διαδικασία πάντως είναι αυτή. Για όσους δεν έχουν κάνει εξαγωγή, θα πρέπει μέσω της πλατφόρμας My Αιτήματα να υποβάλουν το σχετικό αίτημα στην αρμόδια εδώ ή μέσω του λογιστή τους ή
κάποιου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σημαίνει να πάρω την απαλλαγή για όσου τώρα έχουν πληρώσει και έχουν καταβάλει για οποιοδήποτε λόγο, γιατί έχουμε τι τέτοιε περιπτώσει, αυτά τα χρήματα ή θα συντηρηθούν με άλλε υποχρεώσει ή θα επισταθούν πίσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαριτάκη. Καλημέρα σε εσά. Κύριε Κουκουλάκη, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Τι να προσθέσουμε? Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη μέρα του σεισμού μέχρι σήμερα, παρόλες τις εξαγγελίες. Αυτά τα γνωρίζαμε από τη δεύτερη μέρα του σεισμού, ότι θα εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Τα περισσότερα όμως από αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και πολύ φοβάμαι ότι θα ξεκινήσουμε κάποιες κινητοποιήσεις σύντομα. Διαφορετικά δεν ακούνε. Έχουμε στείλει αρκετά υπομνήματα, αρκετά email, αρκετές τηλεφωνήματα έχουμε κάνει με κυβερνητικούς. Είδα επίσης ότι την τελευταία σας επιστολή προς τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι την πήραν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πρέπει να είναι ο Μαμουλάκης μαζί με τον Ιγουμενίδη, και την έχουν πάει στη Βουλή. Και από τον κύριο Λογιάδη από τη Μέρα 25 και ρωτάνε γιατί δεν μας δίνεται εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Πόσα είναι τα κίτρινα, τα πράσινα, τα κόκκινα, πόσα δεν έχουν ελεγχθεί. Δυστυχώς αυτή η εικόνα δεν υπάρχει. Δεν την έχει κανείς μας. Έχω μια εικόνα στα μέσα του Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά, παρόλες τις ελέγχους που συνεχίστηκαν, δεν έχουμε εικόνα της καταγραφής της καταστάσεως πώς έχει. Καλά, εντάξει. Εσείς στις υποχρεώσεις σας, ωστόσο, πρέπει να είσαστε εντάξει. Και στον έμφυα που δεν ξέρετε αν θα πρέπει να πληρώνετε, και τα σπίτια και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί. Ήταν αυτή τη στιγμή να πληρώσουν έμφυα το 55%. Άκουσα τις προάλλες στην εκπομπή σας που είχατε φιλοξενήσει τον κύριο Μάξιμο του Σενετάκη. Και είπε ότι έχουν δοθεί 40 εκατομμύρια. Σωστά, 40 εκατομμύρια. Αυτά έχουν δοθεί στο 45% των πληγέντων. Το 55% των πληγέντων. Δεν έχει πάρει ακόμα μία δραχμή χωρίς επιχείρηση να λειτουργεί και χωρίς σπίτι να μένει. Αυτό το 55% του ζητάνε σήμερα να πληρώσει έμφυα. Του ζητάνε τα τέλη κυκλοφορίας. Του ζητάνε να... Τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη. Άλλο πάλι και αυτό. Έτσι, ζητάμε την πολιτεία να μας... Για μαγαζιά που είναι κλειστά, έτσι. Και πρέπει να πληρώσετε δημοτικά τέλη. Δηλαδή είναι τα απίστευτα αυτά που βιώνετε. Δυστυχώς ζητάνε να πληρώνουν, να κουρέψουν τα βούρα, να πάρουν το μαλλί τους. Αφού δεν έχει ο κόσμος λεφτά, τι θα ζητάτε? Ωραία. Καλά θα κάνεις. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Καλά θα κάνεις να ζητάς, διότι είσαστε και εσείς πολίτες αυτής της χώρας, φορολογούμενοι είστε, αλλά είστε σε μια σεισμόπληκτη περιοχή αυτή την ώρα και αυτά τα οποία έχει κάνει η πολιτεία για εσάς είναι υποδιέστερα των εξαγγελιών και αυτών που αναφέρει. Καλά είναι τα επικοινωνιακά, αλλά να δούμε και τα υπόλοιπα. Στην ουσία και στην πράξη. Για τα πράσινα μέσα αναφερόμαστε στο Έμφυα, στην περιοχή της Εύβοιας. Μάλιστα εδώ έχω το ΦΕΚ που είναι 17/9/21, 17/9, είναι 10 μέρες πριν το σεισμό το δικό μας εδώ πέρα. Υπήρξε απαλλαγή για τον Έμφυα σε όλα τα ακίνητα της λίμνης Μαντουδίου, του Δήμου Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, Ιστιαίας, Εδιψού, Εύβοιας. Όλα λοιπόν τα ακίνητα που βρισκόταν στην πυρόπληκτη περιοχή απαλλάχθηκαν από τον Έμφυα. Δεν υπήρχε χαρακτηρισμός ή πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Αλλά όλα οριζόντια δεν πληρώνουν Έμφυα. Εμάς εδώ τώρα, θα σας φέρω, ελάτε, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να δείτε κτίρια τα οποία δεν τολμάς αυτή τη στιγμή να μπεις μέσα, όχι να κάνεις συντήρηση, είναι ετοιμόροπο. Φαντάζομαι το ερώτημα να είναι και το κάλεσμα ρητορικό, γιατί εγώ έρχομαι, οι άλλοι δεν έρχονται. Εσείς θα έρθετε και το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι θετικό. Σας είπα, άλλοι που δεν έρχονται, εκεί είναι το θέμα. Που δεν ξέρουν τι γίνεται. Μάλιστα, λοιπόν, καταλάβαμε. Η επίσταση χρόνου αρχίζει να εξαντλείται και θα ξεκινήσουμε διαφορετικούς τρόπους διεκδικήσεων που θα είναι πολύ δυναμικές στο επόμενο διάστημα. Θα το δείτε άλλωστε στην πορεία, αν αυτά που έχουμε ζητάμε μέχρι σήμερα δεν αρχίζουν να υλοποιούνται. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουκουλάκη, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.